Πάνο Πατούλη και πρόεδρο της ΚΕΔΕ. Κύριε Δήμαρχε των Καλαμβρίτων, αγαπητέ φίλε Γιώργο Λαζουρά, καταρχήν να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την τιμή που μας κάνεις να βρίσκεσαι σήμερα πράγματι σε μια ανοιχτή αγκαλιά του Δήμα Μαρουσίου με τους δημότες, αλλά κυρίως τους ανθρώπους που όλοι σκέπτονται το μαρτύριο το οποίο σήμερα θέλουμε με την λαμπρά αυτή συνάντηση, συνάθρηση να τιμήσουμε και προφανώς θα μου επιτρέψετε να πω ότι χαίρομαι όμως επίσης γιατί ο αγαπητός Γιώργος, ο αγαπητός Δήμαρχος Καλαμβρίτων είναι ένας από τους πιο άξιους, θα έλεγε κανείς, νέους σχετικά δημάρχους, αλλά πολύ σημαντικούς στην αυτοδιοίκηση, όχι κυρίως για τη στάση, τη θέση, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται την καθημερινότητα, αλλά και για το όραμα που έχει για την πόλη την οποία τον τίμησε και γενικότερα για την αέναη, δυνατή και πολύ τιμητική του προσπάθεια να κάνει ευρωπαϊκό το ζήτημα των αποζημιώσεων των Καλαμβρίτων. Σε ένα τέτοιο τυπικό δήμαρχο, εγώ υποκλίνομαι και λέω μπράβο, συγχαρητήρια. Αγαπητοί πρόεδροι, κύριε Εισαγγελέα, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, όπως είπα και πριν, είναι μεγάλη τιμή για το Μαρούσι να μπορεί να φιλοξενεί μια τόσο σημαντική, τιμητική συνάθρηση ανθρώπων για να μπορέσουμε να μην σβήσουμε από τη μνήμη μας αυτό που δεν πρέπει και δεν μπορεί να σβηστεί. Το ολοκαύτωμα των Καλαμβρίτων. Και βέβαια, θα έλεγε κανείς ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην εποχή μας που λίγο έχουν θολώσει οι αξίες, οι αρχές, οι ιστορικές μας καταβολές μέσα στο πλαίσιο των παγκόσμιων δίθεν αξιακών συστημάτων που στόχο έχουν κυρίως να βάλουν ένα στόπ σε οποιαδήποτε αγάπη πατρίδας υπάρχει ανά τον κόσμο. Σε μια τέτοια περίοδο θα πρέπει με επίμονο τρόπο να τιμούμε τους ανθρώπους που όχι μόνο αγάπησαν την πατρίδα, αλλά έχασαν και την ίδια τους τη ζωή για την πατρίδα. Γιατί είναι άλλο αγαπώ την πατρίδα και άλλο χάνω τη ζωή μου για αυτή. Και αυτό είναι το υπέρτατο αγαθό που υπάρχει στον κόσμο, στον άνθρωπο, η ζωή του. Είναι σίγουρο ότι σε αυτή την προσπάθεια που πρέπει να κάνει η πατρίδα θα πρέπει να είμαστε πάνω απ' όλα ενωμένοι. Ενωμένοι μέσα από τις ιστορικές μας καταβολές που μας ενώνουν ανεξάρτητα από πού έχει ξεκινήσει ο καθένας από εμάς, ανεξάρτητα την κοσμοθεωρία και βιοθεωρία που έχει. Από όπου και αν έχει ξεκινήσει, όπου και αν θέλει να φτάσει, ένα είναι σίγουρο. Ότι αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι που σήμερα τιμώνται, κανείς δεν θα ήταν στη θέση να βρισκόμαστε σήμερα σε αυτή την αίθουσα και να κοιταζόμαστε στα μάτια. Και αυτό δεν είναι κάτι που λέγεται λεκτικά. Είναι ουσιαστικό. Είναι, θα έλεγε κανείς, το απάβγασμα της τιμής της οποίας θα πρέπει να δείξουμε και να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Σε εκείνους δηλαδή που πριν 74 χρόνια ουσιαστικά ανέτεια χάσαν τη ζωή τους μέσα από μια υπερεαλιστική, ναζιστική, φασιστική διάθεση κάποιων που ουσιαστικά μπορεί να πει κάποιος ότι είχαν χάσει τον εαυτό τους μέσα από μια ιδεολειψία, μέσα από μια δολοφονική ματιά.